Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε. Πείτε μου τα ονόματά σας. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ Παναγιώτης. Κάρ Τζάκαλ. Το λέει και στην πινακίδα. Βγάλαμε πινακίδα. Ξεκάθαρη πινακίδα. Βγάλαμε πινακίδα. Να τη ρε. Που λέει πάνω Κάρ Τζάκαλ. Να σου πω. Και ο φίλος από εδώ όλη μέρα συζητάμε για αυτό το πράγμα και την ξέχασε. Λοιπόν, λέει δεν λέει Κάρ Τζάκαλ. Λέει, να, ξεκάθαρα. Δηλαδή, δείτε. Κοίτα, θα μπει με μαγικά κάνει θα το μοντάζ. Θα μπει με το μοντάζ πάνω. Το μοντάζ κάνει μαγεία. Για πείτε μου τι βλέπουμε, τι αυτοκίνητα έχετε πάρει. Ποιο από τα δύο. Ένα από τα δύο, γιατί είναι διαφορετικά από ό,τι βλέπω. Ωραία, ας ξεκινήσει ο Γιώργος. Για πες μας, Γιώργο. Από εδώ βλέπουμε ένα i20N. Και από εδώ, για να πατήσω και εγώ, βλέπουμε ένα i20N Performance. Και αυτό Performance. Βγαίνει και τα δύο Performance. Performance, αλλά ξέρεις το πει. Οπότε... Με μειώνει. Δεν με μειώσουμε, ακόμα ξεκινήσαμε. Ναι, όπως βλέπεις το ένα είναι πιο γρήγορο από το άλλο. Ξεκάθαρα. Θα αφήσουμε στους θεατές να δουν ποιο είναι ποιο. Θα φανεί και παρακάτω. 1600 κυβικά είναι. Ναι. 204 άλογα. Δεν μπορούσα να το κάνω λίγο στρογγυλό κάτι. Εντάξει. Προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Όσο πιο πάνω τόσο καλύτερα. Προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω, αυτό είπα. Και 275 νιούτον, ροπή. Παίζει 18 ζάντα. Πες για το ελαστικό. Το ελαστικό γαμάει. Πυρέλ P0. Αφού δεν έχει βγει για το Hyundai, ειδικά φτιαγμένο για το συγκεκριμένο. Κοίτα, είναι ειδικά φτιαγμένο, αλλά και ο Γιώργος είχε και στο προηγούμενο αμάξι, στο γκολφάκι, πάλι P0 είχε. Και εγώ αντίστοιχα είχα ένα άλλο. Τι είχα, Bridgestone. Διαφήμιση της Πυρέλ. Bridgestone πρέπει να είχα. Τέλος πάντων, και τα δύο ήταν πολύ αξιόλογα. Και ο Γιώργος το είχε βάλει δύο φορές κιόλας. Δηλαδή, ας πούμε, το είχε 3 χρόνια. Κάθε 1,5 που άλλαζε. Μιας και λέμε για ελαστικό, για μένα είναι το καλύτερο ελαστικό. Το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι πολύ μαλακό και άμα φύρετε το τρέχεις εύκολα. Και μπαίνεις στις στροφές, φτύρεται πολύ εύκολα, δηλαδή κάθε χρόνο θα θες λάστιχα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο μοντέλο που έχει βγάλει η Hyundai, το i20N. Το συγκεκριμένο έτρεξε στο Rally Ακρόπολης και νίκησε κιόλας, το 18. Το ναι, αλλά ήταν 2018. Το προηγούμενο facelift. Το ήταν με την άλλη με το ναι, φύλλο, ήταν τον άλλο κόλλο. Αλλά το καλούπι είναι ίδιο. Δηλαδή τα φανάρια αλλάξαν λίγο και όλα αυτά. Το καλούπι είναι ίδιο. Και είναι και κάτι που διαφημίζει η Hyundai, έτσι. Το πατάει και λέει κάθε φορά γι' αυτό και γι' αυτό. Λογικό. Δηλαδή σου είχε μέχρι στο site σου είχε και καλά να ανταλλάξει να δει το ράλι. Το δικό σου. Ράλι. Κατάλαβα. Εντάξει, προσπαθώ να το διαφημίσω. Εντάξει, βγήκαν και πρώτοι. Οπότε... Εσεί πόσο καιρό τα έχετε τώρα. Εμεί τα παραγγείλαμε, Οκτώβριο. Οκτώβριο και δύο, ναι. Στο Γιώργο. Έξι μήνες. Στο έξι μήνες στο Γιώργο, έξι μήνες και κάτσε μένα. Και 10 μέρες ακριβώς. Με τσιμεούλα του. Δεν τον τράβηξε. Έξι μήνες εμείς, έτσι. Τώρα, άμα πας, είναι τουλάχιστον 10. Λένε και 15, αλλά εγώ σου πω 10 και 10 είναι πάρα πολύ. Εμείς 6 είχαμε φρικάρει. Σκέφτομαι τώρα σου πει 10 μήνες. Και όχι μόνο Hyundai, έτσι, όλες. Ναι, δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα. Η αναμονή σκοτώνει. Ναι, παιδιά, όσοι έχετε παραγγείλει και το περιμένετε, καλή δύναμη. Αξίζει, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, είναι ψυχοφθόρο, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω. Είδα και σε εσάς τα σχόλια από κάτω γράφανε πολύ ότι έχουν παραγγείλει. Έχουν παραγγείλει, ναι, και δεν ήθελα να τους απαντήσω ότι, παιδιά. Υπομονή, βέβαια. Οπότε έλεγα καλορίζικο. Γενικότερα σε ένα χρόνο, ένα με 1,5 χρόνο, θα τα βλέπεις παντού, εγώ πιστεύω. Καλά, κοίτα. Σε αυτήν την κατηγορία, ουσιαστικά το μόνο που υπάρχει είναι αυτό και το φιέστα το εστί. Και το golf είναι υποτίθεται. Και το πόλο. Ναι, το πόλο, sorry. Το πόλο. Καλά το αλλά πόλο. Βγαίνει δίλητρο. Ναι, εντάξει, και εν τέλει στις συγκρίσεις που έχουν κάνει και ξένα κανάλια και όλα αυτά, το πόλο απλά βγαίνει μπροστά στις τελικές. Εντάξει, λέω και δίλητρο, οκ. Okay. Όχι, όχι, στα λεφτά του αξίζει. Είναι το μόνο που αξίζει. Αυτό στα 28 δεν ήταν. Όχι. Όταν το απλό εμείς... έχει 24,5. Ναι. Είχε τον Οκτώβρη. 24,5. Το performance είχε 26,5. Ένα διχίλιαρο πάνω. Ναι, ναι, ναι. 26,5. Εμείς τώρα νομίζω το έχει παραπάνω, δεν έχει. Εμείς αυτό πήραμε. Τώρα πρέπει να έχει 27,5 ή 28. Κάπου 28 λένε τώρα. Έχει το performance με το μπλοκέ δεν είναι αυτά. Ναι. Ναι. Το end performance αυτό είναι στην ουσία και σου δίνει και 2-3 ακόμα έξτρα από μόνο του. Αλλά σκέψω ότι όταν πρωτοβγήκε, που λέγανε πολλοί, που λένε πολλοί στα σχόλια από κάτω 28.000 δεν άδεινα ποτέ. Πήγαινε. Όταν είχε πρωτοβγεί, ρε φίλα, άμα το έπαιρνε και δεν υπήρχαν και πόλεμοι και όλα αυτά, πολέμοι, δεν θα ανέβαινε τιμή και θα έκανε 24.000. Καλά, δεν είναι για ευθεία στα μάξι, έτσι. Δεν είναι. Όχι, σίγουρα, χάνει από πολλά. Δεν είναι. Αλλά στις στροφές πρέπει να είσαι πολύ πάνω σε άλογα για να μαζέψεις λίγο στην ευθεία και επίσης να έχει κάτι αντίστοιχο σε κρατήματα. Αλλιώς δεν το προλαβαίνεις. Μπορεί να μένεις μαζί του, αλλά δεν νομίζω να το προλαβαίνεις και να το περνάς. Στις στροφές, έτσι. Είναι ακραίο. Αλλά κοίτα, είναι το μπλοκέ, έχουν βάλει αυτό με το rev matching κτλ. Έχουν πολλά πράγματα όχι, πάνω που είναι να. Φίλε, τα πέταλα εδώ πανεβαίναμε έτσι τώρα καθώς που ερχόμασταν, γιατί δείξε και που είμαστε. Εμείς. Τα πέταλα που ανεβαίναμε
Δεν τρέχω. Πες δεν μπορούσε να φύγεις από τον άλλο. Δεν τρέχω. Χαλαρά πηγαίνουμε. Με 20 χιλιόμετρα. Σας άκουγα από κάτω, κατάλαβα ότι έρχομαι. Άκουγες τα σκασίματα. Ακούγαμε 20 χιλιόμετρα κάτι που έρχονταν. Ναι, ο Γιώργος ερχόταν όλη μέρα με Δευτέρα για να σκάει. Εγώ έφασα και καμιά τρίτη που γύρω με αυτός. Άκουγα εγώ μπροστά. Όχι, πες εκεί Δευτέρα. Το έκαψα το εργαλείο. Έχει και το, αυτό είναι το, έχει και το κλαπέτο που κλείνει και καλά. Δεν ναι, έχει. Αν βάλει το ρε, το εν μόνο είναι που κάνει το ανοιχτό. Σόλα κάνει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Τώρα δεν ξέρω δεν τι ακριβώς ανοίγει λιγότερο. Στο perform, στο εν δεν ανοίγει. Στο σπορ ανοίγει νομίζω. Στο σπορ ανοίγει σίγουρα. Ναι, στο σπορ ανοίγει. Στο στα άλλα μπορεί να μην είναι. Okay. Αλλά θέλω δεν ανοίγει καθόλου, είναι κλειστό δηλαδή. Ναι. Μπορεί να ανοίγει λίγο, δεν το ξέρω αυτό να σου πω σίγουρα. Πάντως σίγουρα έχει διαφορά το σπορ με το εν. Okay. Οπότε εκεί τι γίνεται, ανοίγει λιγότερο, δεν ξέρω. Καλά, να πούμε ότι φοράει εξάτμιση ελευθέρας, έτσι, από τη μάνα του, στο εργαλείο. Οπότε είπαμε 204 άλογα. 1200-204 άλογα. Θα λέμε 205 εμείς, είναι πειραγμένα. Έχει πάρει, έχει γενικά με τον καιρό σου περνάει, θα πάει. Ναι, έχουν ανοίξει τώρα, ήρθε ακόμα ένα άλογο, χωράει μέσα. 18 ρεζάντες. Έχετε κάνει καθόλου χιλιόμετρα? Εγώ έχω κάνει 2000. Εγώ είμαι στα μισά. Έχετε κάνει στρώσιμο και τέτοια? Εννοείται πως όχι. Σας είπανε για στρώσιμο μου στην αεροσοπία. Ιστορία... Κοίτα, έχουμε πετύχει πολλούς που έχουν πάρει, γιατί πίστεψε με, έχουμε δει τουλάχιστον 20 στον δρόμο και έχουμε μιλήσει με τους μισούς. Αναλόγως σε ποια αντιπροσωπεία έχεις πάει, σου έλεγε κάνε στρώσιμο για 4.500, κάνε στρώσιμο για 1.000. Μην κάνεις καθόλου στρώσιμο καλή ώρα. Εντάξει, εμείς δεν είναι ότι ακούσαμε αυτόν. Είναι ότι ρε φίλε, βγαίνουν ήδη στρωμένα τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα. Είναι πόσο μάλλον και πιο σπορ. Και εν τέλει, εντάξει, κάναμε χαλάρα κάποια 50-100 χιλιόμετρα. Και πολλά, 50, λέω. 50, και μετά απλά του ήπιαμε το αίμα. Αυτή δηλαδή, σαν αντιπροσωπή, σας είπα να κάνετε? Όχι. Στη δικιά μας αντιπροσωπεία. Όχι, εσείς, όχι. Είπε. Εμένα ο δικός μου είπε. Μου είπε, κάνε το εξής. Εμένα είναι ακατάλληλος. Και να ανέβει αυτό και χωρίς πίσω. Εμένα μου είπε το εξής ο άνθρωπος. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, δεν θέλει στρώσιμο. Αλλά καλό είναι, μου λέει, στην αρχή, μέσα από τα χιλιόμετρα, να το κάνεις. Ναι, και τον πήρες τηλέφωνο μετά, μόλις τελειώσεις και με αυτό. Και τι κάνω, θα μας πει. Βγαίνω το απόγευμα. Το πήρα 5 ώρα. Βγαίνω το απόγευμα, το βγάζω εθνική. Μία που το έβγαλα, μία που το τερμάτισα. Νομίζω κάποιον πέτυχε. Α, την ώρα που το πήρες. Ναι. Ναι, νομίζω κάποιον πέτυχε. Και μετά παίρνει τηλέφωνο τον ίδιο πολιτή. Ναι, παίρνω τον πολιτή τηλέφωνο. Και του λέω, ρε εσύ, του λέω... Παρασύρθηκε. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά του λέω, το πλάκωσα, έχω τύψεις, του λέω τώρα. Μελά, μωρέ, μου λέει, η ζωή είναι μικρή, πάτησέ το εκεί, μου λέει, 5 χρόνια εκεί είσαι. Αυτό δεν τον πειράζει, εντάξει, πού σχέθηκε. Θα πει, εδώ θα έρθεις, δεν πειράζει. Ναι, ούτως ή άλλως είναι και για πίστα και τέτοια, δεν είναι για όλα. Έχει 5 χρόνια εγγύηση, απεριόριστα χιλιόμετρα. Και έχει και εγγύηση πίστας. Άμα το βάλεις στην πίστα, ό,τι και να πάρεις μηχανικό, στο καλύτερο του Hyundai. Άστε την πίστα. Εν τέλει πες δεν μπαίνεις ποτέ πίστα. Οκ. Απεριόριστα χιλιόμετρα, βρες μου μία. Ναι, κανένα. Περιόριστα χιλιόμετρα. Δηλαδή αν εσύ το έχεις και και το μεταξύ από ό,τι λένε και καλά ότι τα καλύπτει όλα, γιατί κάποιος εξωτερικό νομίζω το είχε κάνει κάτι, έκανε με πίστα κάτι και είπε ότι το κάλυψα. Όντως και ήταν μοτέρ, νομίζω έσπασε μοτέρ. Ναι, γιατί να μην το κάλυψω, αφού το λέει ρε φίλε, θα εκτεθεί. Μη λες τέτοια, μοτέρ, μη λες τέτοια. Γενικά λένε και καλά ότι είναι πολλές αντιπροσωπήσεις που σου λέει ότι αυτά δεν τα καλύπτουν. Δηλαδή θα σου δίνει χίλια πράγματα να μην καλύψουν. Φίλε, αυτός βγαίνει και το διαφημίζει αυτό το πράγμα. Η Hyundai ήταν ξεκάθαρα από την αρχή ότι... Και εγώ τα πες καλή. Τα επόμενα θα είναι Hyundai. Έχετε κανένα παράπονο μέχρι τώρα? Λοιπόν, πίσω τα φανάρια. Α, αυτό που πεις και στο βίντεο. Και στο ο λόγος που το επιλέξαμε μαύρο, γιατί μας ρώτησε πριν και δεν το παίρνει. Α, ναι, γιατί. Ήτανε, έγραφε, δεν θυμάμαι. Ναι, έγραφε. Θα το βάλω μετά για τον κόλλο. Για τον κόλλο μόνο. Εγώ το επέλεξα μαύρο. Το ήθελα ανθρακή. Δεν ήταν τόσο ωραίο το ανθρακή το συγκεκριμένο. Στο και εγώ νομίζω ότι δεν είναι πολύ σκούρο. Ναι, είναι λίγο ψηλό. Υπάρχει να ξέρει ότι στο i20, όχι το N, υπάρχει πιο σκούρο ανθρακή. Α, δεν το έχουν στο N όμως. Ναι, δεν υπάρχει στο N. Στο N είναι λίγο πιο γκριζέ. Ενώ έχουν στο i30 έχουν ένα χρώμα, φίλε, τέλειο. Καλά, ένα σκούρο πολύ. Ναι, το έχω δει. Ούτε στο και ανθρακή να είχαν, εγώ δεν το έπαιρνα πάλι. Γιατί πίσω. Πρέπει να δει αυτό το κομμάτι. Για να καταλάβει γιατί το πήραμε μαύρο. Αυτό εδώ το κομμάτι, σε οποιοδήποτε χρώμα, είναι μαύρο. Και θα μου πεις, εντάξει, εκεί τι πειράζει. Είναι ρε φίλε πρισμένο εδώ, είναι... δεν είναι ωραίο. Στο μαύρο χάνεται λίγο. Και κοίτα, γενικά, δηλαδή εγώ που το έβλεπα, ειδικά το απλό το A20, πίσω είναι λίγο άσχημο. Σαν εφάντια, δηλαδή αυτό δεν μου άρεσε. Στο μαύρο είναι ωραίο. Δεν είναι. Γιατί το καλύπτει όλο και κάθεται πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Στο άλλο αυτό που λες έχεις δίκιο, επειδή είναι μαύρο αυτό και το άλλο είναι το γαλαζοπό. Είναι και τα φανάρια, αλλά είναι, αλλάζουν πολλά. Ισχύει. Και η αεροτομή δίνει πολύ να ξέρεις, σε εμφάνιση. Η αεροτομή μαύρη το είναι και στα άλλα νομίζω. Ναι.
πως όλα μαύρα είναι. Εντάξει, τώρα έτσι που το κάνει και το σήμα, που είδα ότι καλά τα βάλατε εσείς τα μαύρα. Όχι, όλα μαύρα. Τώρα, το Hyundai και το i20 εμείς. Τώρα καμία σχέση. Βγάλει. Τώρα, ναι, τώρα βλέπετε. Το i20 και αφήσαμε μόνο το N. Μαύρο σήμα και μαύρο σήμα μπροστά. Εγώ του είπα να βάλουμε N-line. N-line πράγμα, να μην καταλάβει κανεί. Κοίτα, N-line τώρα με το φυλακτήρα δεν έχει τι προφυλακτήρε στο N-line. Του έβαζε, το έκανε όλο. Το έκανε όλο μαμά για να είναι ψαγμένοι, το ξέρω αυτό. Τι παράπονο έχουμε. Άλλο, θα μπορούσαν να έχουν βάλει άλλη μία ίδια εξάντληση από εδώ, ρε φίλε. Το είμαι τη μία εξάντληση. Δεν το θέλω το διπλό. Το βλέπω. Αλλά εσύ έχει γεννηθεί σε Ιάπωνα. Ναι, εντάξει. Εμείς ήρθαμε από την άλλη πλευρά. Ήρθαμε από Γερμανία. Ήρθαμε από Γερμανία και να σου πω κάτι. Οκ, το γκολφάκι που είχαμε είχε μια διπλή αριστερά. Εν τέλει το βγάλαμε αυτό, το κάναμε R32. Το στο κλασικό. Ναι, face, τέτοιο. Και βάλαμε τη διπλή την μπουκα, ναι. Δεν σου λέω να το κάνουμε έτσι. Δεν σου είπα να τη βγάλει εδώ. Έτσι όπως είναι εδώ. Και ο Βαλ, τι θέλει ο Βαλ. Και βάλε άλλη μία από εκεί. Βάλε άλλη μία. Δεν θα ομόρφαινε, ρε φίλε. Εντάξει, είναι πολύ μικρό τα μάξι για να βάλει δύο εξατμίσει. Ναι, καλά, κοίτα. Ότι δεν τη χρειάζεται να τη είναι μικρό και δεν τη χρειάζεται, ναι. Ναι, αυτό είναι ομορφιά. Μιλάμε για θέμα ομορφιά. Κοίτα, το N-line έχει ωραία εξάτμιση. Το N-line έχει golf εξάτμιση. Έχει δύο μπουκέ. Δύο μικρά αριστερά έχει. Όπως σαν το golf το πεντάρι, π.χ. Το... Όλα τα σπορ βασικά, τα περισσότερα σπορ αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο βγήκε ο Val. Εντάξει. Βάλτε από το N-line. Θα το δεχτώ το Val. Βάλτε αυτό και βάλτε το N-line. Είναι και αριστερά νομίζω. Όχι, δεξιά είναι. Το φανάρι μπαίνει νερά. Α, ναι. Όλο. Ένα φάουλ. Εννοείς υγρασία ή νερά κάνει. Νερά. Νερά, φίλε, είχε σταγόνες μέσα. Καλά, οι σταγόνες μπορεί να φτιάξει. Αν μπει όχι, υγρασία, δεν μπήκε υγρασία. Και... Σου κάνει κάτι σαν. Δεν μπήκε υγρασία και μετά τράβηξε. Έγινε νερό με τα πόρα. Στο πλυντήριο με το που βράχηκε. Και είχε νερό μέσα. Μπήκε νερό. Δεν μπήκε, ρε φίλε, δεν περνούσε νερό να πίνει από την άλλη. Αλλά, αυτό έλειπε. Αλλά εν τέλει μπήκε αρκετό να ξέρει. Και δεν μπήκε ούτε μόνο εδώ, ούτε μόνο εδώ. Μπήκε και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Γιατί είναι ξεχωριστά τα κομμάτια. Μπήκε... Από ό,τι μπήκε. Α, ναι, και τα άλλα είναι ξεχωριστά. Απλά δεν μπήκε μέσα στο φανάρι, μπήκε στο. Περιφερειακά, γύρω-γύρω. Ναι, είναι το φανάρι κενό και το τζαμάκι. Α, ναι, μπήκε στο τζαμάκι αυτό. Κάτι άλλο ξέρω εγώ που σας έχει κάνει κακή εντύπωση, τίποτα. Κακή εντύπωση. Που να μην το, γιατί τώρα αν ήρθατε και από, από Volkswagen ή γερμανικά γενικά, εντάξει, είναι λίγο μια ποιότητα. Λίγο ο χώρος θα μπορούσε να ήταν καλύτερος. Πιστεύω. Σαν χώροι, μπροστά ή πίσω. Μπροστά με τις μικρολεπτομέρειες, μην φανταστείς. Δηλαδή έχει την κλασική που έχουν στην πόρτα όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έχει τις ποτηροθήκες στη μέση. Εγώ ας πούμε αυτό που θα άλλαζα. Και τεμπέλι. Αλλά είναι όλα μικρά. Και υποτηρεωθήκες και το χώρο στο πλάι και εν τέλει δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι αυτά τα τρία. Πού είναι τα κλασικά, τα έχουν όλα. Ξέρω, τα άλλαζες, πες το. Τι. Συμφωνώ. Πες, τι. Το κεντρικό, δεν θα το πει. Εντάξει, τεμπέλι ίσως άλλαζα. Όλα τα κεντρικά. Από το λευγέ ταχυτήτων και πίσω. Αυτό το κομμάτι, υποτηρεωθήκη, χειρόφρενο και τεμπέλι. Δεν θα άλλαζα σαν κομμάτι. Θα το έβαζα τα παράθυρα, τα πλήκτρα. Θα τα βάζα λίγο πιο μπροστά. Γιατί ελέγχεις και τα πίσω και κάθε φορά μπερδεύομαι και ανοίγω και τα πίσω. Τα πίσω αντί για τα μπροστά. Θα τα ήθελα λίγο πιο μπροστά. Αυτό θα άλλαζα. Κατά τα άλλα. Εντάξει, αν έχεις προβλήματα από ένα αυτοκίνητο καινούριο, εντάξει, μια χαρά είναι. Αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω συνήθεια είναι, ρε φίλε. Γιατί και εγώ την πατάω. Αλλά πιστεύω ότι μετά από καιρό, άμα το οδηγάς κάθε φορά. Ρε φίλε, το οδηγάω δύο μήνες. Εντάξει, θα μείνει, ρε φίλε. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα μένει στον γκολφ μπορεί να ψάχνει τα πίσω. Αν είχε πρώτα αυτό τον γκολφ. Ναι, πιστεύω είναι και θέμα συνήθειας, ρε φίλε. Άμα έχεις ζήσει τόσο πολύ με τον γκολφ. Σε σχέση οδηγικά με τον γκολφ. Καμία σχέση. Το γκολφάκι τίμιο.
Volkswagen γαμάει. Το περιφάκι τίμιο. Και είχαμε και το GT με τα 170 που έπεσε πολύ hate σε αυτό το αυτοκίνητο. Πριν το πάρουμε, δηλαδή, λέγανε όλοι για το μοτέρ, σπάει, αού, αού, αού. Καλά, δεν έφαγε τυχαίο hate, γιατί όντω κυκλοφορούν πλέον. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, δύο πήραμε. Ένα εγώ, ένα πάνω. Μεταχειρισμένα, έτσι. Καινούργια, να πει ότι κάναμε. Εγώ το πήραμε 100.000 χιλιόμετρα. Εσύ το πήρε με 80. Το πήρα, ναι, με λιγότερα. Εγώ του βάλα 115.000 χιλιόμετρα. Βία 115.000 χιλιόμετρα. Σε πίστα πάντα. Και τα 115. Και τα 115. Ναι, βασικά πες το έτσι. Μπορεί να μην ήταν σε πίστα, αλλά ήταν 115 σε πίστα. Σαν να ήταν σε πίστα. Μιλάμε, εντάξει, το ζέστηνα τα μάξι, το άφηνα αγριώσει. Του έκανα κάθε 7.000 χιλιόμετρα αλλαγή λαδιών και το πρόσεχα. Εντάξει, του έκανε σε όλα τα σέρβις. Αλλά έτρωγε σωστέ συντηρήσει, αλλά καθόλου προβλεπέ οδήγηση. Ναι, έτρωγε πολύ ξύλο τα μάξι. Πολύ ξύλο. Δεν μου βγάλε τίποτα. Το ίδιο και το δικό μου. Ποτέ. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένο και από τι στροφέ και από τι βενζίνε και γενικότερα από όλα. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορώ να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Golf, ούτε στις στροφές, ούτε στη συμπεριφορά, ούτε άλλα μάξι τελείως. Τελείως όλο αυτοκίνητο. Πολύ καλύτερο στημένο. Εντάξει, είναι και το μοντέλο του 22, του 21. Ναι, εντάξει, το άλλο ήταν του 7. Του 7, αλλά είχε βγει το 4. Δηλαδή είχε τεχνολογία του 4. Καλά, ναι. Όχι του 7. Σίγουρα. Δηλαδή η τεχνολογία 4 με 22. Καλά, δεν είχε και τον ίδιο προσανατολισμό. Δηλαδή εκείνο ήταν πιο πολύ γρήγορο, αλλά κατά άλλα τα αναρτήσει και όλα αυτά δεν ήταν επηρεασμένα. Όχι, ήταν σαν το απλό μοντέλο. Όχι, απλά είχαν διαφορέ. Είχαν. Είχε πιο σφιχτά, είχε πιο κατεβασμένα, είχε λίγο μεγαλύτερα φρένα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι πήρανε το καλούπι ολόγιο και τέλο. Κάνανε και μικρέ αλλαγέ. Μπορεί αυτό να έχει μεγαλύτερε από το i20, οκ. Αυτό εντάξει έχει τεράστια διαφορά με το i20. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν έχει επαφή. Το άλλο έχει πιο μικρέ. Πες μας ένα πράγμα που έχεις λατρέψει τα μάξι. Για πες. Σαν γνήσιος κάγκουρας και όλα, σε βεθάω λίγο. Και τα άλλα ίδια τα είχατε τα αυτοκίνητα. Ναι, άλλο χρώμα. Ίδια, άλλο χρώμα. Ε, εντάξει. Είχαν γίνει λάθη. Να σημειωθεί ότι πήραμε τις μηχανές ίδιες. Ναι, οι επόμενες ήταν μηχανές ίδιες. Ήταν ίδιες και σε χρώμα. Α, εντάξει. Το διορθώσαμε εκεί. Υπήρχαν διαφορές. Εντάξει, στα κάγκελα διαφορετικές. Δεν τις πήραμε καινούργιες. Δεν τις πήραμε καινούργιες. Πήραμε καινούργιες, πώς να είναι. Δεν ήταν καινούργιες και ο κάθε προηγούμενος κάτοχος είχε κάνει τη δικιά του καγκουριά. Και εμένα είχε προβολάκια, αυτόν είχε μεγαλύτερα κάγκελα. Τέλος πάντων. Πάμε είχε ροζ βιδούλες. Πες μας αυτό που λατρεύεις. Ακόμα δεν ξέρω, ποιος την έχει άνοιξει. Ε, ποιο άλλο ρε φίλε. Ε, ξέρω, κάθε φορά που περνάει από πλήθος πατάει γκάζι και σκάει τα μάξι, τον κοιτάνε. Α, τέτοιος είσαι. Όχι, το κάνω, το κάνω για να μην νιώθει άσχημα και το κάνει πριν από μένα. Α, το κάνεις και σημείο. Όχι, το κάνει πριν. Σημείωσε το, αυτό βάλτε με κεφαλαίο να γράφει. Πριν από μένα. Και μετά εγώ για να μην τον αφήσω μόνο του, πατάω και εγώ. Είναι κρίμα, με νιώθει άσχημα, εντάξει. Καταρχάς, άμα μπούμε τώρα μέσα και το κάνουμε, θα δεις το κάνει καλύτερα. Που σημαίνει ότι είχαν περισσότερες φορές. Σίγουρα. Αυτό γυρνάει μπούμεραγκ από χθες. Το είχα 10 μέρες και πριν από σένα. Με κορόιδευε χθες. Ναι, τι δεν σ' αρέσει όμως αυτό το αμάξι. Είπαμε τι σ' αρέσει. Και υποθέτω και δύο τίνουμε. Δεν του άρεσαν τα τέτοια. Περίμενα, να πάρουμε κάτι λίγο πιο. Μας αρέσει στο 2x7,5. Κλείσαμε εκεί. Θα άλλαζα μόνο το σχήμα τη 2x7,5. Άλλο αυτό, εντάξει. Τι θα άλλαζες, τι δεν σ' αρέσει από μέσα πει. Θα άλλαζε τεμπέλι. Το τεμπέλι μόνο. Τίποτα άλλο δεν θα άλλαζε. Εντάξει, εγώ το πήγαινα λίγο σε πιο λειτουργικό κομμάτι. Σε λειτουργικό. Ναι. Εντάξει, αυτό θέλω να πάω, τι ξέρω, εδώ είναι αρκετά ψηλά. Αυτό τώρα θέλει να πει για την οθόνη. Αλλά πονάει στην οθόνη αυτή. Να σου πω κάτι, πονάει η οθόνη. Έχει ολόκληρη ιστορία, τέλος πάντων. Δεν θα κάτσουν να το δουν ούτε οι ίδιοι. με λίγα λόγια, υπάρχει μια οθόνη που είναι πολύ καλύτερη. Δεν ξέρω αν είναι καλή για να πει είναι στα έξτρα το αυτοκίνητο. Ναι, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχουμε. Αλλά αυτή που έχουμε δεν είναι ότι είναι απλά. Κάτσε, στο performance δεν τα έχει όλα τα έξτρα. Όχι. Και εμείς έτσι την πατήσαμε κι εμείς. Αυτό το είπε ο Μα.
Έτσι λένε γενικά. Δηλαδή και εγώ αυτό που είδα σε όλες τις δοκιμές και τα λοιπά που λένε είναι αυτό. Το performance τα έχει όλα. Στο εξωτερικό τα είδες τα βιντεάκια. Όχι, τα ελληνικά. Καλά, τα ίδια. Ελληνικά, μα δεν είχαν εκεί δώσει την εντολή η Hyundai και εδώ το λένε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είδες ελληνικό. Έχω στα ελληνικά βιντεάκια είχα δει. Είχε την οθόνη αυτήν εδώ. Άνοιξε την πόρτα από εκεί να δεις. Όχι, το δικό σου άνοιξε, αγγελό, οπότε πήρα. Είχε την οθόνη, όσα έχεις δει, review, την οθόνη με τα κουμπιά δεξιά-αριστερά. Ναι. Ωραία. Η μεγάλη οθόνη είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο, τραβάει δεξιά-αριστερά όμως την οθόνη και μπαίνουν από κάτω κουμπιά. Και σου κλείνει αυτά τα έξτρα. Και δεν είναι μόνο ότι σου κλέβει αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκεί το κόλλημά μου, μας δεν ξέρω. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Είναι και στο λειτουργικό της οθόνης. Δεν έχει καμία επαφή. Καμία επαφή. Ούτε... Έχει άλλο λογισμικό. Ναι, μέχρι και στα χρώματα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή... Αυτή πόσο έχει τώρα, άμα την πας, υπάρχει στην Ελλάδα να την πάρεις έκτρα. Υπάρχει. Να τη βάλεις τώρα δεν νομίζω. Δεν μπαίνει... Α, πρέπει να έχει μπει, να είναι από την αρχή για να πάρεις έκτρα. Ναι. Και μας λέγανε θα πάρει και έξτρα και ένα παλικαράκι, μπράβο του. Το έχει πάρει από την Καλυθέα, τον έχουμε πετύχει στον δρόμο. Το έχει βάλει. Την έχει αυτός. Και όταν μπήκα εκεί τρελάθηκα. Ιστορία για να καταλάβουν τι λέμε τώρα. Πήγαμε να παραγγείλουμε το αυτοκίνητο. Έτσι, το είχα ψάξει το αυτοκίνητο, το είχα κάνει την έρευνα και πήγα στην αντιπροσωπεία και λέω στον πολιτή. Υπάρχει κάτι έξτρα. Θέλω το performance. Α, το ρώτησες κιόλας. Το ρώτησα. Υπάρχει το παρέγγελε, κάτι... ήταν ένα κλήση, ρε. Έκανε τη συμφωνία, πώς το πω. Υπάρχει κάτι έξτρα, του λέω, να βάλω στο αυτοκίνητο. Και μου λέει, όχι, τα έχει όλα. Είναι πλήρες εξοπλισμένο. Το end performance, να λέμε, όχι το. Το end performance. Ναι. Τα έχει όλα, λέει. Ναι, έχει ασύρματο κλειδί, το μπλοκέ. Στο και end. Κλίμα. Και αντί για air condition, κλιματιστικό. Και μου λέει, όχι, κανένα. Οκ. Έρχεται το αυτοκίνητο μετά από 6 μήνες και μπαίνω μέσα και βλέπουμε την οθόνη την. Εσείς το είχατε δηλαδή από βιντεάκι έξω που την είχε δώσει. Όλα. Και υποστήριζε ποιο θες, καργό, όλα. Υποστήριζε το car, το Blue Link τη Hyundai. Ναι. Και εγώ πήγα τώρα να ψάξω το Blue Link. Και λέω, πού είναι το Blue Link στον πολιτή. Δεν μπορώ να συνδέσω το Blue Link. Πού είναι, ξέρω. Και μου λέει, δεν το έχει. Και του λέω, πώς δεν το έχει, αφού το έχω δει στα βίντεο. Μου λέει, είναι η μεγαλύτερη οθόνη. Μαζί σε όλα αυτά, παρένθεση. Μαζί σε όλα αυτά, ο φοβερός πολιτής του με πήρε στο λαιμό του. Γιατί πάω εγώ σαν πανέξυπνος μετά από 5 μέρες το παραγγείλω. Καλά, όχι ο δικός σου καλύτερος. Όχι, ο δικός μου κατάλληλος είναι. Πάω να παραγγείλω το τέτοιο και δεν ρώτησα και τα έξτρα γιατί λέω παίρνω το end performance, δεν παίρνω το απλό. Που τα έχει όλα. Θα τα έχει όλα. Αυτή η λογική είναι. Και νομίζω να ξέρεις πως δεν είναι μόνο η λογική. Νομίζω πως αυτό ισχύει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω σε ποιες χώρες και αν είναι σε όλες. Στο performance βάζουμε την άλλη. Όχι, ναι, και την άλλη οθόνη και όλα τα άλλα. Γιατί και στο cargo που είχα δει. Αυτός που το είχε διαφημίσει έλεγε ότι εμείς έχουμε το end performance και καλά σαν κανάλι έχουμε πάρει το end performance να το δείξουμε μαζί με το ST και το Polo κλπ. Το οποίο έχει και όλα τα έξτρα μέσα ότι μπορείς να βάλεις. Και έλεγε δερμάτινα καθίσματα, θερμενόμενα, έλεγε την οθόνη και έλεγε όλα τα έξτρα. Και έλεγε ότι τα έχουμε επειδή πήραμε το end performance. Και είχαμε πατήσει πάνω σε αυτό. Συν αυτό που είπε ο άλλος, τα έχει όλα μέσα. Και έρχεται αυτού. Ξενέρες αυτός, ξενερώνω κι εγώ. Εντάξει, πες ότι αν είχε το άλλο, πες ότι το είχες δει έτσι και έλεγες ότι τώρα δεν μου το έβαλες εμένα αυτό, ενώ το είχες στο δικό σου αυτό. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Δεν το είχε. Μα να σου πω κάτι, όταν πήγαμε να κάνουμε το test drive, δεν σε αφήνουν να κάνεις και πολλά πράγματα. Ένα γύρο το τετράγωνο με κίνηση, αυτό ήταν. Γενικότερα δεν ήταν. Εγώ δεν πήγα καν σκέψη για test drive. Πες το έχει οδηγήσει, είχα πάρει πες το feedback, δεν ήθελε κάτι άλλο. Όχι, δεν ήθελα, ακόμα και ωραίο feedback να μου δίνε. Δεν ήθελα γιατί θα ξενέρωνα. Πήγε νωρίς, πήγε στις αρχές του 22. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να το κάνω γιατί σκέψη μετά έπρεπε να περιμένω και 6 μήνες. Και άμα έβλεπα, ας πούμε, ότι γαμάει στο test drive. Θα ήταν χειρότερο ακόμα. Ναι, οπότε λέω, δεν θέλω να το οδηγήσω. Δεν το ήξερα το παρέγγειλα. Το είχα ένα έκπληξη. Δεν μετά το είχα συζητήσει. Για καφέ είχαμε πάει στην Κηφισιά, ρε. Και μου λέει, ξέρεις τι, εντάξει. Το πήρα, πες. Βασικά δεν ήξερα καν για το end, τι εννοείς. Όχι, είχαμε μαζευτεί σπίτι, είχαμε δει βιντεάκια. Διάφορα βιντεάκια, αλλά δεν γαμάει, μου λέγε. Είχε πάει και κάτι στο live, του λέω, ξέρεις τι, του λέω, ωραίο, νομίζω ότι το είχε παραγγείλει, πες το παραγγείλει την επόμενη. Του λέω, εντάξει, του λέω, ξέρεις τι, ωραίο είναι, του λέω, εντάξει, δεν μου αρέσει ο κόλλος, του λέγα, αυτά που λέω και τώρα έλεγα. Αδικείται τέρμα από τις φωτογραφίες. Είναι τουλάχιστον 50% πιο ωραίο από κοντά. Εντάξει, αυτά που έλεγα σαν αρνητικά, αυτά δεν μ' άρεσαν και τώρα. Και του έλεγα σε μαύρο όμως, θα είναι τέλειο, ξέρω να του λέω. Σε μαύρο δεν αφαίνεται. Σε μαύρο δεν υπήρχε review σε ακόμα. Μαύρο, πες και αν το πάρεις ένα από μαύρο... στο παρήγγυλα. Σε μαύρο δεν υπήρχε review νομίζω ακόμα. Ήταν όλοι κάναν τα μπλε και όλα αυτά. Ναι, δεν υπήρχε ούτε στο εξωτερικό. Και, οπότε δεν μου το είχε δείξει. Ξέρεις, έλεγε σε μαύρο ίσως να καλύπτει αυτό.
Ναι, μα όμω του μετά μου λέξει τι θα κάνει. Και μόνο φωτογραφίε βασικά δεν μπορεί να δει τίποτα. Ούτε δεν φαίνεται καν ούτε τα φουσκώματα, ούτε προφυλακτήρε και αυτά. Μα το δει δηλαδή φαίνεται. Αδικείται πάρα πολύ από τι φωτογραφίε. Κάντε μα follow, γιατί σε 2-3 μέρε θα μπουν πίστα. Και είσαι καλεσμένο κι εσύ να έρθει στην πίστα. Πίστα πού? Κοίτα, έχουμε σκοπό να μπουν σε πολλέ πίστε. Προφανώς ξεκινάμε από τα μικρά και πάμε στα μεγάλα. Ναι. Δηλαδή ο τελικός προορισμός είναι ένας. Είναι το ring. Δεν θα το πω ολόκληρο γιατί δεν μπορώ να το πω. Θα πούμε το, το ring ή το. Ένας στόχος είναι αυτός. Ή το never been. Never been. Ναι, ο τελικός προφανώς η κορυφή είναι το ring. Και τώρα θα ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό. Ξέρω εγώ, μπορεί να πάει ο καθένας και είναι και οικονομικά. Δεν το περιμέναμε καν. Στο καρτόδρομο. Στον καρτόδρομο στις Αφίδινες. Θα πάμε πάντων. Θα μπουν σε μια πίστα. Ποια πίστα θα είναι? Περίμενε, σε... τα σημαντικά. Ναι, θα τα... έχουμε σκοπό να τα βάλουμε στην πίστα τα αμάξια. Αυτά δούμε... όλα θα τα δείτε στο κανάλι των παιδιών. Ναι, Cardjackals. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Όποιος θέλει κάνει follow. Τα παίζει, είπαμε το Cardjackals. Cardjackals παντού έτσι, παλόμενο. Τα βάζαμε και στις πινακίδες, αλλά είπαμε κάποιος το ξέχασε. Ο Γιώργος. Όλη μέρα τρέχω να πάω να πάρω και του λέω μην τα ξεχάσεις. Ναι, ναι. Οπότε αυτά. Έχουμε αυτά. Μια άλλη πορεία. Όχι. Στις λύσαμε όλες. Αν έχουμε, άμα προσθεθεί κάποια πορεία, θα ξανακάνουμε συμπληρωματικό. Θα ξανάρθουμε εδώ. Θα πάμε ωραία, καπάνω. Σε ποια... Να το πούμε στην πίστα. Ωραία, ωραία σχόλια από κάτω σε ποια πίστα θέλετε να πάμε. Έτσι. Και να μπει και το κόλτ μας. Έχουμε πάρα πολλές. Να μείνει πίσω. Διαλέξτε. Να μείνει πίσω. Τώρα δεν θα τα λέει ωραία.